όλοι είμαστε διαφορετικοί, είτε είμαστε ανάπηροι είτε όχι. Ο πιο κατάλληλος για να ενημερώσει τον κόσμο για τα άτομα με την αναπηρία είναι το άτομο με την αναπηρία. Οπότε ζω για μένα φυσιολογικά. Προσβασιμότητα από όλους και προς όλους. Γεια σας, είμαι η Ελευθερία, είμαι 32 ετών. Έχω σπουδάσει ιστορία αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ανήκω εδώ και 3 χρόνια σε μια χοροθεατρική ομάδα, τη Dance in the Mind. Όπως βλέπετε, είμαι άτομο με αναπηρία. Η αναπηρία μου είναι καθαρά κινητική και πιο συγκεκριμένα είναι εκγεννητής, νευρογενή ισοτροφία των άνω και κάτω άκρων. Αυτό δεν μου στάθηκε τόσο μεγάλο εμπόδιο ώστε να προχωρήσω στη ζωή μου, στις σπουδές μου. Σίγουρα έχω συναντήσει δυσκολίες. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες θεωρώ ότι τις πέρασα πριν αποφασίσω να πάρω αμαξίδιο αναπηρικό. Γιατί ήμουν αρκετά περιορισμένη, ακόμη και για μία απλή έξοδο έπρεπε να αποφασίσω προηγουμένως πολλά πράγματα. Επομένως, είχα θέμα ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Η αυτονομία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και αυτό ήταν ένας σημαντικός λόγος που αποφάσισα να πάρω αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν ήμουν πάντα χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου, αλλά για θέματα αυτονομίας και ανεξαρτησίας έκανα αυτό το βήμα. Το καλό είναι ότι οι γονείς μου από πολύ μικρή ηλικία, ακριβώς επειδή ήταν εκγενετής η αναπηρία μου, με βάλανε μέσα στο πρόβλημα. Ποτέ δεν ήμουνα, δεν μου κρύψανε κάτι. Οπότε έμαθα να το δέχομαι ως ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όχι ως κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω και να υπομένω. Πριν από 3 χρόνια έκανα μία απλή βόλτα στο Λευκό Πύργο. Οπότε ξαφνικά συνάντησα μπροστά μου τον Χρήστο τον Κισά. Ήταν ένα άγνωστο για μένα τότε άτομο. Ήρθε, μου συστήθηκε, μου μίλησε για μία χοροθεατρική ομάδα που έχουν, η οποία αποτελείται από άτομα με αναπηρία και άτομα χωρίς αναπηρία. Και μου πρότεινε αν θέλω να πάω, να δοκιμάσω και να δω αν με ενδιαφέρει να συμμετάσχω. Εντυπωσιάστηκα γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντα μου άρεσε ο χορός, αλλά έλεγα ότι δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω σε μια ομάδα χορευτική. Αλλά μου απέδειξε ότι είχα απόλυτο άδικο. Και από τότε είμαι μέλος της Dance in the Mind, της χοροθεατρικής ομάδας, όπου τη συναντάω έστω και τυχαία στον δρόμο άτομα με αναπηρία. Όταν βλέπω ότι η προσέγγιση του είναι βατή, γιατί υπάρχουν και κάποια άτομα που δεν δέχονται την προσέγγιση. Με πολύ χαρά τους ενημερώνει για την ύπαρξη της ομάδας, γιατί όπως εγώ τυχαία ανακάλυψα αυτή τη δραστηριότητα, που κέρδισα πάρα πολλά από την ενσχόλησή μου με αυτό, έτσι και αυτοί μπορεί κάπως έτσι να αποτελέσουν μέλη της ομάδας. Βασικά, αυτό είναι κάτι που σκεφτόμουν από μικρή. Ονειρευόμουν την ιδανική, κατά κάποιο τρόπο, κοινωνία. Θα ήθελα δηλαδή η κοινωνία στο μέλλον να είναι ανοιχτόμυαλη, να είναι προσβάσιμη, και όταν λέω προσβάσιμη εννοώ όλα τα είδη προσβασιμότητας, όχι μόνο στα άτομα με κινητική αναπηρία. Και επίσης θα ήθελα η λέξη αναπηρία και η εικόνα ενός ατόμου με αναπηρία που την ακολουθεί να μην προκαλεί περίεργα και παράξενα συναισθήματα στους άλλους. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό τον ρόλο της οικογένειας στο θέμα της κοινωνικοποίησης, γιατί ένα οποιοδήποτε άτομο, είτε έχει αναπηρία είτε όχι, τα θεμέλια της κοινωνικοποίησης θα παίρνει από την παιδική του ηλικία. Επομένως, έπαιξε σημαντικό ρόλο η οικογένειά μου σε όλο αυτό. Από εκεί πέρα και εγώ μεγαλώνοντας, δεν ένιωθα κόμπλεξ με την αναπηρία μου, δεν τρεπόμουν να βγω έξω και να προβάλλω τον εαυτό μου όπως είμαι. Θεωρώ ότι επειδή τα άτομα με αναπηρία δεν είναι κάτι διαφορετικό και του παράξενο, θα ήταν για μένα το ιδανικό όλοι να αντιμετωπίζουμε τους υπόλοιπους όπως ακριβώς είναι, όχι βάσει της αναπηρίας τους.
βάση του χαρακτήρα και της ποιότητας των ανθρώπων. Αλλά από εκεί πέρα, ο κάθε άνθρωπος βάζει και θέτει όρια του στον τρόπο που θέλει να το συμπεριφέρονται. Πιστεύω ότι η αναπηρία αντιμετωπίζεται με ίκτο, με λύπη και με μία συμπεριφορά υπερπροστατευτικότητας. Αυτό βασικά θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι που το κάνουν, το κάνουν για να προσφέρουν στο άτομο με αναπηρία ασφάλεια. Αλλά αντίθετα προσφέρουν ανασφάλεια. Και μακροπρόθεσμα αυτό είναι καταστροφικό. Γιατί όταν εγώ, όντας άτομο αναπηρία, έχω μάθει ότι πάντα έχω δίπλα με ένα άτομο που με βοηθάει και μου λύνει τις δυσκολίες, όταν βρεθώ αντιμέτωπη μόνη μου με μια δύσκολη κατάσταση, δεν θα ξέρω πώς να αφαιρθώ. Για μένα, καταρχάς, διαφορετικότητα σημαίνει ποικιλομορφία. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Δεν είναι ούτε ένας ίδιος με κάποιον άλλον. Η διαφορετικότητα μου δημιουργεί πολύ όμορφα συναισθήματα. Γιατί όντας όλοι διαφορετικοί, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίζουμε τον απέναντί μας, να συνδεθούμε μαζί του και όλο αυτό είναι όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι άτομα που δεν γνωρίζω και δεν ανήκουν στο άμεσο κοινωνικό μου περιβάλλον, πάντα έδειχναν κάποια, εμφάνιζαν μία αμηχανία και μία επιφυλακτικότητα ως προς τον τρόπο συμπεριφορός απέναντί μου. Άτομα όμως που γνωρίζω από παλαιότερα, οι φίλοι μου και γενικά οι γνωστοί μου, επειδή έχουν μάθει ότι σαν χαρακτήρας θέλω να μου συμπεριφέρονται ακριβώς όπως θα συμπεριφέρονται στον οποιοδήποτε. Γι' αυτό το λόγο με έχουν μάθει πλέον και με συμπεριφέρονται αναλόγως. Δεν είμαι άτομο που χρήζω μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης. Θέλω να μου συμπεριφέρονται όχι ως κάτι εύθραυστο. Όλοι νομίζω οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν σκεφτεί τη ζωή τους χωρίς την αναπηρία, έστω και μία στιγμή. Την έχω σκεφτεί, παρόλα αυτά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη πώς θα ήταν. Μπορεί να ήταν καλύτερη, μπορεί και χειρότερη. Θα ήταν σίγουρα αλλιώτικη. Αλλά η ζωή με την αναπηρία στα 32 μου χρόνια την έχω συνηθίσει. Έχω μάθει να ζω με την αναπηρία. Πολύ μικρή, επειδή γεννήθηκα με την αναπηρία τη συγκεκριμένη, έμαθα να ζω και να την αντιμετωπίζω ως κομμάτι του εαυτού μου. Γι' αυτό το λόγο ήμουν εξ αρχής εξοικειωμένη με αυτό. Κατά κύριο λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που μου έμαθε από την αρχή να, όχι να αντιμετωπίζω την αναπηρία μου, αλλά να τη δεχτώ. Από εκεί πέρα πάρα πολλοί άνθρωποι στάθηκαν υποστηρικτές στη ζωή μου, είτε σε δύσκολες είτε σε εύκολες στιγμές, γιατί και εκεί μετράω εγώ την αξία των ανθρώπων. Είτε αυτοί ήταν συγγενείς, είτε φίλοι, είτε άτομα τα οποία μου πρότειναν κάποιο είδος συνεργασίας, να ασχοληθώ με κάποια πράγματα και τα οποία έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή μου. Σίγουρα το φυσικοθεραπευτή που μου έχει σταθεί σπαθή τόσα χρόνια, τον Θανάση, τον Λουκά Θανάση, και τον χορογράφο της ομάδας, στην οποία ανήκω εδώ και 3 χρόνια, τον Κισά τον Χρήστο.